για αυτούς που έβαζαν το ζήτημα της διαχείρισης στην πηγή σωστά, που αυτός είναι ο σωστός τρόπος, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μηχανική ανακύκλωση που θέλουν οι επιχειρηματίες. Και γι' αυτό δεν θα προχωρήσει. Γι' αυτό θα μείνει στη μηχανική ανακύκλωση για να κάνουν και τα εργοστάσια, να βγάζουν και τα λεφτά. Η κυρία Περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου, απέδειξε με την τοποθέτησή της το απίθμενο θράσος το οποίο έχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω ο συνδυασμός ο συγκεκριμένο. Ο κατήφορος δεν έχει πάτο δηλαδή. Ενώ πρώτα πηγαίνατε στο γραμματικό, στη φυλή, την κερατέα και μαζί με όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνατε ότι δεν θα κάνετε ούτε χιτά ούτε χιτή, ότι θα κλείσετε αυτό που υπάρχει. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο λέγατε. Θυμόσαστε <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> ότι αναλάβατε τη διοίκηση της περιφέρειας και ορκιστήκατε στα Άνω Λιώσια, υποσχόμενοι ότι η χωματερή στη φυλή θα κλείσει. Πέρασαν 4,5 χρόνια και όλα τα σκουπίδια τα στέλνετε στη φυλή. Την επεκτείνατε, ανοίξατε νέο κύτταρο, έχετε στο σχεδιασμό σας αυτό το σχέδιο την επόμενη φάση που προβρέπει και άλλο κύτταρο στη φυλή να συνεχίσει στο διεινεκές να δέχετε τα σκουπίδια. Αλλά για να μπορέσετε να ξαναεμφανιστείτε στη Δυτική Αθήνα και κάτι να πείτε στον εργατόκοσμο, στον κόσμο εκεί για να πάρετε και κανένα ψήφο να διασωθείτε, προσπαθείτε τώρα να εμφανίσετε ότι ξέρετε τα πάμε στο γραμματικό για να κλείσουμε τη φυλή. Αλλά και πάλι ψέματα λέτε. Και αποδεικνύεται από αυτά που λέτε εσείς. Τι λέτε, ότι στο γραμματικό θα πάτε 23.000 τόνους το χρόνο. Και τα υπόλοιπα τι θα τα κάνετε. Ε? Στη φυλή. Στη φυλή. Εκεί. Πάλι λοιπόν ψέματα λέτε. Πάλι προσπαθείτε με λογοπαίγνια, με διάφορους τρόπους, να κοροϊδέψετε τον κόσμο. Και να αρχίζουν να τσακώνονται οι μεν με τους δε και τα λοιπά. Και εσείς να πάτε εκεί να πείτε εμείς θέλουμε να το κλείσουμε, αλλά μας εμποδίζουν και ψηφίστε μα για να έρθουμε μετά να το κλείσουμε. Κάτι που δεν θα κάνατε ποτέ, δεν θα κάνετε ποτέ όπως δεν το κάνετε για τα 4,5-5 χρόνια το οποίο είστε στη διοίκηση. Ποιος σας εμπόδισε να το κάνετε δηλαδή. Ποιος σας εμπόδισε να κάνετε ένα σχεδιασμό που να είναι πραγματικά σε μια κατεύθυνση που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι να το διαιωνίζει και να το διογκώνει. Πέντε χρόνια που είσαστε στη διοίκηση. Και κυβέρνηση είχατε και διοίκηση είχατε. Ό,τι στο διάλογο δεν τα είχατε. Γιατί δεν τα προχωρήσατε. Αλλά αυτό, λέω, είναι ο στόχος τον οποίο έρχεται και γι' αυτό το βάζετε με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Για να μπορέσετε να ξανεμφανιστείτε εκεί. Και άλλη μια φορά, λοιπόν, επιχειρείτε να κοροϊδέψετε και τους μεν και τους δε. Γιατί, γιατί αυτό λέει ο σχεδιασμό σα. Τώρα, αυτό πρέπει να το πάρουν υπόψη τους καλά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, ο φτωχό κόσμο που ζει σε αυτέ τι περιοχέ και δυτικά στη Δυτική Αθήνα, τον οποίο θέλετε σήμερα να εξαπατήσετε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που κάνετε στο γραμματικό, βάλετε και στο ζύγι. Πιο, πολλά, πιο πολλές χιλιάδε είναι από τη μια μεριά από την άλλη. Το μετράτε και αυτό. Έτσι. Αυτό προσπαθείτε. Και γι' αυτό εμφανίστηκε εδώ η κυρία Δούρου, υποτίθεται με πυγμή και ότι δεν την ενδιαφέρει το κόστος αυτό σκέφτεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό σκέφτεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πιο κόστος θα έχει το πολιτικό. Από πού θα πάρει ψήφου. Με αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Δεν είναι λοιπόν αυτές οι κοροϊδίες δεν πιάνουν τόπο. Αυτό να το έχει καλά υπόψη του ο κόσμος μην την ξαναπατήσει. Τώρα όσο για να αφορά για τα ΜΑΤ. Είναι αυτό που έκανε και προχθές η αρμόδια υπουργό. Ε, τα ΜΑΤ λέει δεν τα καλέσαμε, εμείς τα καταγγείλαμε. Μόνα τους πήγαν τα ΜΑΤ και βαρέγαν τους εκπαιδευτικούς προχθές. Μόνα τους πήγαν χθες στη Φιλή, Μόνα τους ήρθαν σήμερα από εδώ. Τα καταγγείλαμε για ό,τι κάνουν. Ε, είναι μια γνωστή μέθοδος.